διοργανώσουμε με το Δήμο Κοζάνης μία ημερίδα για τα αρωματικά φυτά. Θα έχουμε ομιλίες για τον Κρόκο και τη Λεβάντα, δύο αρωματικά φυτά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία. Και ναι, το θέμα καλύπτει πολλούς τομείς. Η επιστημονικότητά του φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι στις τέσσερις ομιλίες έχουμε εκπροσώπους του το οικονομικό της Θεσσαλονίκης, φαρμακοποιούς. Επομένως, αφορά και καλλιεργητές, αλλά αφορά και τους πολίτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τα σχέδια ναι, αυτών. Ναι, ακριβώς. Και στο πρωτογενή τομέα, αλλά και σε δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα φυτά, να παραλάβουμε το εθέριο έλαιο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία των τροφίμων, των καλλιεργητικών και των φαρμάκων.